Κατηγόρησαν τον τελευταίο καιρό ότι σας εγκατέλειψα. Βλέπετε, μερικοί λένε αλήθεια. Έτσι, για να τους διαψεύσω. Παραπονηθήκαμε, όχι δεν σας κατηγορήσαμε. Εντάξει. Παραπονηθήκετε, με κατηγορήσετε, εν πάση περιπτώσει, όπως και να, γιατί το είπετε. Λοιπόν, και είπα για να σας διαψεύσω. Και επειδή είχα όντως σήμερα το απόγευμα κάπως πιο χαλαρό το πρόγραμμα, να κάνουμε μια συνάντηση, να κάνουμε μια ομιλία, να σας δω, να με δείτε, να χαρούμε αυτή την πνευματική σύναξη και αν θέλετε ακόμη να προσπαθήσουμε με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού να εμβαθύνουμε σε αυτό το μεγάλο μυστήριο το οποίο γιορτάζουμε αυτές τις ημέρες, το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, της ενανθρωπίσεως του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Θεού μας, ο οποίος και πραγματικά φέτος με συγκλώνησε, θα έλεγα, αυτό το τροπάριο το οποίο ψάλλουμε στα εξαποστηλάριο της εορτής, «Επεσκέψατο ημάς ως εξύψους ο σωτήρ ημών». Και έτσι εστάθηκε ο νους μου, η προσοχή μου, η καρδιά μου, σε αυτό το «Επεσκέψατο ημάς». Δηλαδή, ο Θεός, ο οποίος είναι ο σωτήρας μας, μας επισκέφθηκε, μας αποκαλύφθηκε και εζήσαμε, και όπως έλεγε προηγουμένως και το απολυτήριο το οποίο εψάλαμε της γεννήσεως, αποκτήσαμε το φως το της γνώσεως. Αποκτήσαμε την αλήθεια γύρω από τον Θεό, γύρω από την πραγματικότητα του τι είναι ο Θεός, τι είναι ο άνθρωπος και τι είναι ο κόσμος. Βλέπετε εκεί στο κεφάλαιο, το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, λέει ότι Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε. Κανείς τον Θεό δεν τον έχει δει ποτέ. Δεν τον έχει ζήσει, δεν μπόρεσε να ζήσει αυτό το μυστήριο του Θεού. Και ο μόνος που γνωρίζει τον Θεό είναι ο μονογενής Υιός, ο Ον εν της κόλπης του Πατρός. Αυτός ο οποίος είναι της ίδιας ουσίας με τον Πατέρα, ο Υιός, γνωρίζει τον Θεό. Και αυτός, λέει εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εξηγήσατο ημάς. Μας τον εξήγησε. Είναι σαν να μας λέει, τον έπιασε από το χέρι, μας τον επαρουσίασε τον Θεό και μας λέει, αυτός είναι ο Θεός. Πώς λοιπόν ο Υιός και Λόγος του Θεού μας εξήγησε ποιος είναι ο Θεός και εμείς εγνωρίσαμε την αγάπη του Θεού και Πατρός και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Πώς εδεχθήκαμε μέσα στη ζωή μας δια του Χριστού τον Θεό και τον εγνωρίσαμε. Πώς ήρθε αυτό το φως το της γνώσεως και αποκτήσαμε τη γνώση του αληθινού Θεού, της αληθινής πνευματικής ζωής. Λέει πάλι εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο πρώτο κεφάλαιο το πώς εγνωρίσαμε τον Θεό, πώς μας αποκαλύφθηκε ο Θεός
και εβιώσαμε στη ζωή μας την αγάπη, το έλεος, την χάρη, την ευλογία του Θεού. Πώς εγίναμε κοινωνοί της χάριτος του Θεού. Λέει λοιπόν εκεί, ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσε εν ημί και θεασάμεθα την δόξαν αυτού ως δόξαν παραμονογενούς παραπατρός, μονογενούς Υιού. Άρα λοιπόν, ο λόγος σάρξ εγένετο, ενανθρώπισε. Αυτό που γιορτάζουμε αυτή τη μέρα, αυτό το μυστήριο, ο λόγος ήρθε, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, την ένωσε με την Θεία Φύση και στο πρόσωπο λοιπόν του Υιού έχουμε την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Και μέσα από αυτή την ένωση μας αποκαλύπτεται η δόξα, η χάρις, η ευλογία, η αγάπη του Θεού. Είναι αυτό το οποίο έζησαν οι Απόστολοι πάνω στο όρος Θαβόρ με τη μεταμόρφωση. Αυτό το οποίο, αυτό το φως το οποίο είδαν πάνω στο όρος Θαβόρ οι Απόστολοι ήταν το φως της χάριτος της θεότητας. Ήταν το άκτιστο φως, το οποίο άκτιστο φως έβγαινε από την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Δεν ήταν της ανθρώπινης φύσης, ήταν της Θείας Φύσης, η οποία Θεία Φύση όμως ήταν πάντοτε ενωμένη με την ανθρώπινη φύση. Άρα λοιπόν εκείνος ο οποίος ενώνεται με τον Χριστό, ενώνεται με την ενέργεια, την χάρη του Θεού και ζει μέσα του αυτό το φως της χάριτος του Θεού, το οποίο φως της χάριτος του Θεού αναπαύει τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει, τον ξεκουράζει, διότι έρχεται μέσα του, φωτίζει τον νου του, φωτίζει την καρδιά του, φωτίζει όλη του την ύπαρξη, τον μεταμορφώνει, τον αναγεννά. Γι' αυτό και λέει εκεί, στην Δευτέρα Καθολική Επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ότι η αγάπη του Θεού έξω βγάζει τον φόβο. Όταν κανείς βιώσει την αγάπη του Θεού, δεν αισθάνεται φοβία, δεν αισθάνεται ανασφάλειες, δεν αισθάνεται άγχος, δεν αισθάνεται πίεση, αναστάτωση, σύγχυση μέσα του. Διότι βιώνει αυτό το φως της χάρης του Θεού. Γι' αυτό θα δείτε ότι σε όλο το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχει ως κέντρο, ως μήνυμα ότι ο Θεός φως εστί. Και αυτός ο οποίος ζει αυτό το φως της χάρητος του Θεού, η χαρά μέσα του είναι πεπληρωμένη. Ξαναθυμηθείτε το πρώτο κεφάλαιο της πρώτης καθολικής επιστολής του Ευαγγελιστή Ιωάννου. Τι λέει εκεί? Εμείς, λέει, είδαμε τον Χριστό, τον εζήσαμε, εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, είδαμε τη δόξαν πάνω στο όρος Θαβόρ, στην Πεντηκοστή, στην Ανάληψη, με τα χέρια μας τον εψηλαφίσαμε, με τα αυτιά μας τον ακούσαμε, εσυναστραφήκαμε μαζί του, εζήσαμε την παρουσία του. Γι' αυτό έχουμε μέσα μας την βεβαιότητα ότι η ένωση μας με τον Χριστό είναι η αιώνιο ζωή. Αυτό είναι ο παράδεισος. Και αυτό που ζούσαμε, που ζήσαμε εμείς και το ζήσαμε ως το φως του Θεού, ερχόμαστε να σας κηρύξουμε δύο πράγματα. Ότι ο Θεός φως εστί, είναι φως ο Θεός, και αυτός που ζει ενωμένος με τον Θεό και κοντά στον Θεό, ουμή περιπατήσει εν τη σκοτία. Δεν βιώνει το σκοτάδι το οποίο, τα λέει σκοτάδι εδώ, πάρτε το λίγο σαν παρομοίωση. Όταν ο άνθρωπος είναι στο σκοτάδι, αισθάνεται μια ανασφάλεια, μια φοβία, το άγνωστο κλπ. Ενώ όταν ανάψουν τα φώτα, βλέπει μπροστά του. Ξέρει που παρπατά, που κάθεται, που στέκεται, που είναι τα αντικείμενα τα οποία έχει μπροστά του κλπ. Έτσι δεν είναι? Αισθάνεται μια εφορία, μια χαρά. Το ίδιο και αυτός ο οποίος είναι κοντά στον Χριστό και ενωμένος με τον Χριστό και ζει το φως του Χριστού μέσα του, αυτός λοιπόν δεν έχει αυτή την εσωτερική, μιλούμε για, όχι για εξωτερική φοβία ή ανασφάλεια, ησύχηση κλπ. Αλλά για εσωτερική. Και ξέρετε, η εσωτερική υπαρξιακή ανασφάλεια και φοβία κλπ. Έχει χειρότερη από την εξωτερική.
Γιατί αν κινδυνεύει το σπίτι σου από κλέφτες, από διαρρήκτες, από ξέρω εγώ κάποιες κλπ. Πάλι σε ένα συναγερμό, ένα αλάρμ εκεί και το εξασφαλίζεις και είσαι ήσυχος. Όταν αισθάνεσαι όμως εσωτερική, υπαρξιακή φοβία, ανασφάλεια, σύγχυση, ακαταστασία, άγχος κλπ. Πώς ξεπερνιέται αυτό? Όσα συναγερμούς και αν βάλεις, έμπιανουν, ενυχτυπούν για να διώξουν αυτό που προκαλεί αυτή τη σύγχυση, αυτό το σκοτάδι το εσωτερικό. Και το σκοτάδι δεν οφείλεται γιατί ήρθε σκοτάδι που μόνο του. Είναι λόγω της απουσίας του φωτός. Όταν λείπει το φως, τότε έχουμε εσωτερικό σκοτάδι. Και λέει λοιπόν εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ήρθαμε λοιπόν εμείς που ζήσαμε την παρουσία του ενανθρωπίσαντος Θεού να σας αποκαλύψουμε ένα πράγμα. Αυτό το οποίο εζήσαμε, αυτό το οποίο εβιώσαμε, το οποίο είναι το φως της χάριτος του Θεού. Και αυτός που έχει μέσα του το φως της χάριτος του Θεού, η χαρά του είναι επεπληρωμένη. Δηλαδή αισθάνεται μέσα του μία πληρότητα. Είναι γεμάτος ο άνθρωπος και δεν του λείπει τίποτε, δεν αισθάνεται ότι κάτι του λείπει, διότι τον πληρώνει, τον γεμίζει αυτό το φως της χάριτος του Θεού. Προσέξτε τώρα πώς εμείς ζούμε και βιώνουμε αυτό το φως της χάριτος του Θεού. Είπαμε ότι αυτό το φως το γνωρίσαμε και μπορούμε να το ζήσουμε και να το βιώσουμε δια του Χριστού. Έτσι, γιατί στο πρόσωπο του Χριστού ενώθηκε η ανθρώπινη με την Θεία Φύση. Ενώθηκε ο άνθρωπος με τον Θεό. Και ό,τι έχει πλέον ο Θεός, το δίνει, το μεταδίδει και στον άνθρωπο. Αυτό το φως που έβλεπαν εις την ανθρώπινη φύση του Χριστού εις το όρος Θαβόρ, το εμιτέδιδε η Θεία Φύση. Εν ήταν της ανθρώπινης φύσης. Το εμετέδιδε η Θεία στην ανθρώπινη και οι Απόστολοι έβλεπαν, εβίωναν αυτό το φως βλέποντας τον Χριστό ως άνθρωπο. Έτσι. Αλλά προσέξτε μια λεπτομέρεια εκεί στο όρος Θαβόρ. Αυτό το φως προκάλεσε μια τέτοια χαρά μέσα στους Αποστόλους, μια τέτοια πληρότητα, μια τέτοια ανάπαυση εσωτερική και ειρήνη που δεν ήθελαν να φύγουν από το όρος Θαβόρ. Ούτε τους ενδιέφερε τι έγινε τον κάτω στους πρόποδες του βουνού ή τι έγινε στον άλλον κόσμο. Θυμάστε τι είπε ο Πέτρος εις τον Χριστό. Κύριε, εγκάμουμε δυο σκηνές να μείνουμε δαμή. Δηλαδή αισθανόταν τέτοια πληρότητα μέσα του, δεν είχε ανάγκη από τίποτε και αυτή η πληρότητα ερχόταν από το φως της χάριτος του Θεού. Από τότε λοιπόν που ενώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού η ανθρώπινη φύση με την Θεία Φύση και εφωτίστηκε, εν αυτό μου είπε στο τροπάριο, βλέπετε πόσο νόημα έχουν τα τροπάρια που ψάλαμε στην Εκκλησία, αποκτήσαμε λέει το φως το της γνώσεως δια της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών ανέτειλε το κόσμο. Τι ανέτειλε? Το φως το της γνώσεως. Άρα λοιπόν από τότε που ενώθηκε η ανθρώπινη φύση με την Θεία Φύση στο πρόσωπο του Χριστού έχουμε την θέωση των φωτισμών, αν θέλετε, του ανθρώπου. Και έτσι όσοι ενώνονται με τον Χριστό φωτίζονται. Ειρηνεύουν εσωτερικά, αναπαύονται, γεμίζει μέσα τους αυτή η πληρότητα. Θέλετε να σας το πω έτσι πιο απτά, πιο κατανοητά, να το καταλάβετε ότι αυτό συμβαίνει. Όταν πάμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, προσεχόμαστε στην Θεία Κοινωνία, λαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, κοινωνούμε με τον Χριστό, ενωνόμαστε με τον Χριστό, αμέσως μετά τι ψαλούμε? Είδομε το φως του αληθινών. Ελάβουμε πνεύμα επουράνιο. Εύρωμε πίστην αληθή. Βλέπετε, κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, ενωνόμαστε με τον Χριστό και αμέσως το ζούμε, το αισθανόμαστε, το ομολογούμε, το διακηρύττουμε. Δια του Χριστού, είδομε το φως του αληθινών. Ελάβουμε πνεύμα επουράνιο.
Και όσοι προσέρχονται με τις κατάλληλες, τις σωστές προϋποθέσεις να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, το ζουν αυτό το γεγονός. Ζουν αυτό το πράγμα. Βιώνουν μέσα τους το φως του Χριστού. Φωτίζονται, αγιάζονται, καθαρίζονται, θεώνονται. Γι' αυτό και λέει λίγο πριν από τη Θεία Κοινωνία, βγαίνει ο επίσκοπος ή ο ιερεύς και ευλογούν τον κόσμο και τι λένε. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και Πατρός, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Πάντοτε λοιπόν από μικρός είχα την εξής απορία και δεν μπορούσε να το χωρέσει το μυαλό μου. Γιατί βάζει πρώτα τον Χριστό, μετά τον Πατέρα και μετά το Άγιο Πνεύμα. Κανονικά έπρεπε να λέει η αγάπη του Θεού και Πατρός, να πάει ιεραρχικά δηλαδή. Η αγάπη του Θεού και Πατρός, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή μετά πάντων ημών. Γιατί λέει η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και τόσο ο Μέγας Βασίλειος όσο ο Κυρίος Χρυσόστομος αυτή τη φράση την έχουν πάρει από τον Απόστολο Παύλο. Δεν την έχουν, δεν είναι δική τους φράση. Είναι αυτούσια, παρμένη από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Γιατί το λένε αυτό? Δεν είναι τυχαίο. Είναι για να μας τονίσουν ότι δια του Χριστού, δια της χάριτος του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού και Πατρός και αποκτούμε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Καταλάβετε ποια είναι η σημασία της ενανθρώπισης του Χριστού. Γι' αυτό και λέει ότι ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, λέει ο Χριστός, ημί διεμού. Κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει, να ζήσει, να βιώσει την αγάπη του Θεού και Πατρός ή να λάβει την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος παρά μόνο δια του Χριστού. Γι' αυτό και πρώτα βαπτιζόμαστε, ενδυόμαστε τον Χριστό και μετά έρχεται και μας σφραγίζει και λέει σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Και ο Χριστός δεν ήρθε στη γη έτσι απλώς να μας επισκεφθεί. Ήρθε να μας αποκαλυφθεί. Ήρθε για να τον ζήσουμε, να τον βιώσουμε, να τον γνωρίσουμε, να ενωθούμε μαζί του και να γίνουμε κοινωνή της χάριτός του, δια της χάριτος του οποίου γινόμαστε μέτοχοι της αγάπης του Θεού και κοινωνή της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και έτσι η χαρά μας πλέον είναι πεπληρωμένη. Αλλά γιατί ήρθε ο Χριστός, γιατί έπρεπε να μας κάνει κοινωνούς της χάριτος, της αγάπης και της κοινωνίας του Τριαδικού Θεού? Διότι όταν ο άνθρωπος εξέπεσε στον Παράδεισο από την κοινωνία του Θεού, αρρώστησε, ασθένησε ο άνθρωπος και απέκτησε τρεις τρομακτικές αρρώστιες, οι οποίες δεν μπορούσαν να θεραπευτούν παρά μόνο μέσα από την χάρη του Χριστού, την αγάπη του Θεού και Πατρός και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Ποιες είναι αυτές οι τρεις αρρώστιες τις οποίες εθεράπευσε ο Χριστός δια της ενανθρωπίσεώς του? Διότι αυτό είναι το νόημα της εορτής των Χριστουγέννων. Στο δοξαστικό των ένων που ψάλλουμε την γιορτή των Χριστουγέννων, την ημέρα των Χριστουγέννων, λέει κάτι πολύ συγκλονιστικό το οποίο το πρόσεξα φέτος και μου κάνει εντύπωση. Λέει, επήγαιναν οι άνθρωποι, λέει, για να προσφέρουν στους Ρωμαίους τους διοικητές εκεί να απογραφούν και να προσφέρουν τη φορολογία. Γι' αυτό είναι για τον υπογραφή. Να προσφέρουν την φορολογία. Και εκεί που πήγαιναν να προσφέρουν τη φορολογία, εκεί γεννήθηκε και ο Χριστός. Εμείς, λέει, δεν προσφέρομαι φορολογία, αλλά προσφέρομαι πλουτισμόν θεολογίας. Τι ωραία. Δηλαδή, ερχόμαστε κοντά σου, προσφέρουμε τους εαυτούς μας και πλουτίζομαι από την θεολογία, δηλαδή την αποκάλυψη του Θεού μέσα στη ζωή μας και γνωρίζουμε γιατί ενανθρώπισε ο Χριστός. Και ο Χριστός ενανθρώπισε για να θεραπεύσει τρεις τρομακτικές και καταστροφικές αρρώστιες τις οποίες κληρονόμησε ο άνθρωπος από την πτώση από τον Παράδεισο. Δεν τις είχε αυτές τις αρρώστιες όσον ήταν σε κοινωνία με τον Θεό.
όταν έφυγε από την κοινωνία, από τον Θεό, έπαθε αυτές τις τρεις αρρώστιες. Ποιες είναι αυτές οι τρεις αρρώστιες? Η πρώτη αρρώστια, την οποία απέκτησε ο άνθρωπος, ήταν ο σκοτισμός του νου του. Εσκοτίστηκε ο νους του. Δηλαδή, δεν μπορούσε πλέον να δει καθαρά. Δεν μπορούσε να αξιολογήσει ούτε τον εαυτό του, ούτε την φύση που τον περιέβαλε, με αποτέλεσμα, αφού δεν μπορούσε να δει καθαρά, να σκεφτεί σωστά, να σκεφτεί πνευματικά, να αντιληφθεί τα πράγματα όπως είναι, τα διέστρεφε μέσα στο μυαλό του, σκοτίστηκε ο νους του, με αποτέλεσμα να αρχίσει να λατρεύει και τον εαυτόν του, να λατρεύει τον ήλιο, τα άστρα, τη χτίση και να καταντήσει να είναι ειδωλολάτρης, να λατρεύει δηλαδή πράγματα υλικά χτιστά, τα οποία πράγματα, προσέξτε τώρα γιατί έχουν σχέση και με εμάς, να εχμαλωτίζουν τον νου και να τον κάνουν να υποφέρει. Εμάς πόσες φορές ένα υλικό πράγμα, ένα φανταστικό πράγμα, ένα ψεύτικο πράγμα, ένα απατηλό πράγμα εχμαλωτίζει τον νου μας και μας κάνει να υποφέρουμε. Νομίζω σας έχω πει το παράδειγμα με την πένα. Έτσι το θυμάστε. Μια πένα μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να βιώσει την κόλαση. Γιατί? Λόγω του σκοτισμού του νου. Επιτρέψτε μου να ξαναπώ αυτό το παράδειγμα. Έστω και αν το έχουμε ξαναπεί, μπορεί 2-3 να το έχουν ξανακούσει, έχει σημασία, αλλά είναι ενδεικτικό πως όταν ο νους του ανθρώπου είναι σκοτισμένος, πως μπορεί να διαστρέψει τα πράγματα με αποτέλεσμα να εχμαλωτιστεί ο νους του και να υποφέρει και να ταλαιπωρείται και να βιώνει την κόλαση. Πολλοί νομίζουν ότι η κόλαση είναι ένας τόπος και από εκεί, ενώ η κόλαση είναι ψυχική, εσωτερική, πνευματική κατάσταση. Λοιπόν, θυμάστε είχαμε πει ότι ο Μακαρίτης, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Χρυσόστομος ο πρώτος, με κάλεσε στο γραφείο του για να συζητήσουμε κάποια θέματα για τις αιρέσεις. Εκεί που συζητούσαμε και τελειώσαμε κλπ, μου κάνει δώρο μια πένα. Εγώ χάρηκα, ήταν ένα δώρο από τον Αρχιεπίσκοπο, δεν ξέρω τι αξίας ήταν η πένα αυτή, αλλά συναισθηματικά είχε για μένα μεγάλη αξία, ήταν από τον Αρχιεπίσκοπο. Την έβαλα κι εγώ καμάρι στην τσέπη μου και πήγα πίσω στο μοναστήρι στην Προδίδησα. Μίαν ημέρα έρχεται ένας κύριος να κουβεντιάσουμε για ένα θέμα, για ένα πρόβλημα που τον απασχολούσε. Και εκεί που κουβεντιάζαμε, μου ζητά μία μπένα να πάρει μία σημείωση. Και εγώ ασυναίσθητα, αν δεν δώσω μια οποιαδήποτε άλλη μπένα, είδε πόσο προσκολάται ο νους. Επήγαινε το χέρι μου, ακούσα μπένα, και το χέρι μου πήγε στην μπένα που μου έκαμε δώρο ο Αρχιεπίσκοπος. Δεν είναι αυτή, είναι κάποια άλλη. Την έβγαλα και του την έδωσα. Πόση ώρα έκαμε αυτός ο άνθρωπος να πάρει τη σημείωση? 30 δευτερόλεπτα. Ένα λεπτό. Εβίωσα αυτό που λέμε κόλαση. Εχμαλωσία του νου και της καρδιάς. Έλεγα μέσα μου, ένα μου τη δώσει πίσω ή δεν θα μου τη δώσει. Αν δεν μου τη δώσει, πώς θα του τη ζητήσω? Αν του τη ζητήσω, πώς θα το πάρει? Να με παρεξηγήσει? Και άρχισε να με ζώνουν οι λογισμοί και λοιπά, να αναστατώνομαι εσωτερικά, να συγχύζομαι και λοιπά. Ο άνθρωπος φυσικά πήρε την σημείωση και πώς φέρνει την πένα πίσω. Αλλά λόγω του σκοτισμού του νου και της εχμαλωσίας από ένα υλικό και ευτελές πράγμα, φανταστείτε αυτή την εσωτερική αναστάτωση, αυτό το εσωτερικό βίωμα το οποίο αισθανόμουν, πόσο με ταλαιπωρούσε και με βασάνιζε. Αυτό λοιπόν ήρθε να θεραπεύσει ο Χριστός. Γι' αυτό και το πρώτο κήρυγμα του ποιο ήταν? Μετανοείτε. Τι σημαίνει μετανοείτε? Καθαρίστε το νου σας. Φωτίσετε το νου σας με τη χάρη του Θεού. Αποδεσμευτείτε από τα υλικά. Δεν λέει να μην χρησιμοποιούμε τα υλικά. Να μην είμαστε εχμάλωτοι των υλικών. Δεν είναι κακό να έχω μια μπένα να τη χρησιμοποιώ. Να έχω ένα κινητό. Να έχω ένα αυτοκίνητο. Να έχω κάτι το οποίο να έχει κάποια αξία. Το κακό είναι να είναι εχμάλωτος ο νους και η καρδιά μου από αυτό, είτε από συναισθήματα,
είτε από πρόσωπα, είτε από αντικείμενα, είτε από καταστάσεις, είτε ακόμη και ιδεολογίες. Πόσες φορές δεν μας έβαλαν να συγκρουστούμε ιδεολογίες. Ακόμα και η θρησκεία, όταν καταντήσει ιδεολογία και όχι αποκάλυψη του Θεού και βίωση του Θεού, γίνονται συγκρούσεις, αναστατώσεις, σκοτωμοί, αναστατώσεις και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Άρα λοιπόν ήρθε ο Χριστός να φωτίσει το νου μας και να μας ελευθερώσει από όλα αυτά. Γι' αυτό και είπε, γνώσεσαι την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Έτσι λοιπόν ένας που ενώνεται πραγματικά με τον Χριστό, και θα πούμε στο τέλος πώς ενώνεται με τον Χριστό, φωτίζεται ο νους του, φωτίζεται η καρδιά του, ελευθερώνεται από όλα αυτά τα οποία είπαμε, έστω και τα ευτελή, και τότε ζει εσωτερικά αναπαυμένος, χαρούμενος. Δεν τον ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι, τι κάνουν οι άλλοι, πώς ζουν οι άλλοι, πώς ενεργούν οι άλλοι. Τον ενδιαφέρει ο ίδιος εσωτερικά πώς αισθάνεται και πώς είναι. Όντως ελεύθερος. Αυτή είναι μια αρρώστια, ο σκοτισμός του νου που ήρθε να θεραπεύσει. Η δεύτερη αρρώστια ήταν η άγνοια. Ο άνθρωπος ακριβώς λόγω του σκοτισμού του νου έπεσε στην άγνοια. Δεν μπορούσε να έχει γνώση της πραγματικής αλήθειας. Δεν μπορούσε να έχει γνώση ούτε του Θεού, ούτε του εαυτού του, ούτε και του κόσμου. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος άλλα να σκέφτεται, άλλα να θέλει, άλλα να επιθυμεί και άλλα να κάνει. Και να υπάρχει αυτή η σύγκρουση εσωτερική, υπαρξιακή, το οποία τον ταλαιπωρούσε. Και αυτό ήταν λόγω της άγνοιας του Θεού, του εαυτού του και του κόσμου. Ξέχασε τον Θεό. Ήρθε η λύθη μέσα του και σκεφτόταν συνέχεια πώς θα ζήσω στη γη, πώς θα κάνω περισσότερη περιουσία, πώς θα κάνω περισσότερα υλικά πράγματα, πώς θα απολαύσω τα πράγματα. Πάλι άλλη αιχμαλωσία από εκεί. Μετά ξέχασε τον εαυτό του, ποιος είναι ο προορισμός του. Ξέχασε ότι είναι κατοικώνα του Θεού που πρέπει να ομοιωθεί με τον Θεό. Ξέχασε ότι ο άνθρωπος πνευματικά ολοκληρωμένος είναι αυτός ο οποίος έχει τα χαρίσματα του Θεού, την αγάπη, την καλοσύνη, την φιλανθρωπία, την ταπείνωση, την πραότητα, αυτό που αποκαλούμε αρετή. Με αποτέλεσμα να διαστρέφεται η ζωή του και να έχει μέσα του κακία, αντιπάθεια, φθόνους, ζήλιες, αντιπαλότητες κλπ. Και να υποφέρει. Ξέχασε ότι οι χτίσεις είναι δημιούργημα του Θεού και είναι το μέσο για να αχθεί, να οδηγηθεί ο άνθρωπος εις τον Θεό και άρχισε να υποδουλώνεται στη φύση, να θέλει να υποτάξει την φύση, με αποτέλεσμα σήμερα να φτάσει στο σημείο να καταστρέψει την φύση και λέμε ότι αν δεν αποκτήσουμε συνείδηση περιβαλλοντοϊκή, τότε θα καταστρέψουμε τη φύση. Εγώ λέω, αν δεν αποκτήσουμε συνείδηση θεϊκή, πνευματική, τότε η φύση είναι καταστραμμένη 100%. Διότι αν δεν καταλάβουμε το σκοπό της φύσεως, της χτίσεως γενικότερα, ότι είναι ένα δημιούργημα του Θεού που έχει ως σκοπό μέσα από αυτή να οδηγηθούμε στην πνευματική μας και ηθική μας τελείωση, τότε με ένα διαστραμμένο νου, ένα εμπαθή λογισμό κλπ, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά αυτά τα οποία μας έδωσε ο Θεός. Δώστε σαν γονείς χρήματα στα παιδιά σας άφθονα, όσα θέλετε. Και να μην έχουν φωτισμό νου, να μην έχουν σωστή κριτική, να μην έχουν εσωτερική πνευματική κατάσταση. Πώς θα τα χρησιμοποιήσουν αυτά τα λεφτά? Θα τα χρησιμοποιήσουν τέτοιο τρόπο που θα καταστραφούν. Μας έδωσε και ο Θεός τέτοιο πλούτο και επειδή κάνουμε κατάχρηση λόγω του ότι είναι σκοτισμένος και συχισμένος ο νους μας και έχουμε άγνοια, και καταστρέφουμε τα πάντα. Και έρχεται λοιπόν ο Χριστός και φωτίζει τον άνθρωπο με τη χάρη του, την ευλογία του, για να αποκτήσει αυτή τη γνώση. Τη γνώση των όντων. Δηλαδή να ξέρει την αξία του κάθε πράγματος. Σας έχω πει και άλλη φορά, εκείνο που διάβασα στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή και μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Λέει λοιπόν ο Άγιος ο Μάξιμος Ομολογητής ότι ο άνθρωπος ολοκληρωμένος, ο πνευματικός άνθρωπος, έχει τη γνώση όλων των όντων. Δηλαδή όλων των πραγμάτων
που τον περιβάλλουν. Όταν του διάβασα, σκανδαλίστηκα. Λέω, μα πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να έχει τη γνώση όλων των πραγμάτων που τον περιβάλλουν. Είναι αδύνατο. Να ξέρω από τι αποτελείται η πένα, το ποτήρι, οι καρέκλες, τα πάντα. Είναι αδύνατο. Έναν τον που εννοούσε. Εννοούσε να έχει το νου του φωτισμένο και καθαρό και να ξέρει την πραγματική αξία του κάθε πράγματος και ούτε να το υποτιμά, αλλά ούτε και να το υπερτιμά. Δηλαδή, έχω αυτόν τον ποτήρι μπροστά μου. Ποια είναι η αξία του? Ούτε το υποτιμώ, ούτε το υπερτιμώ. Φανταστείτε να το υπερτιμήσει κάποιος αυτό το ποτήρι. Μην το ακουμπήσεις, μην το ταράξεις, να μου χαλάσεις τη δωδεκάδα, να το σπάσεις, να το κάνεις κλπ. Αναστάνεται, να συγχύζεται κλπ. Διότι το έχει υπερτιμήσει. Αν το υποτιμήσει και το αφήσει να σπάσει με το παραμικρό κλπ, να ψάχνει μετά από λίγο να βρει ποτήρι για να το χρησιμοποιήσει και θα βρίσκει και πάλι να αναστατωθεί και να συγχυστεί. Άρα λοιπόν, όταν γνωρίζει κανείς την πραγματική αξία των πραγμάτων, δεν αναστατώνεται, δεν συγχύζεται. Αλλά για να φτάσει κανείς σε αυτή τη διάκριση και να ξέρει την αξία του κάθε πράγματος και το χρησιμοποιεί σωστά, πρέπει να έχει το φωτισμό του Χριστού που τον παίρνει μέσα από την πνευματική και μυστηριακή ζωή. Και η τρίτη αρρώστια ποια είναι, την οποία έρχεται να θεραπεύσει ο Θεός. Με την πτώση από τον Παράδεισο, η ανθρώπινη φύση εξασθένησε, αρρώστησε, με αποτέλεσμα να έρθει η φθορά, η αρρώστια, ο πόνος, με αποκορύφωμα τον θάνατο. Και ο άνθρωπος να βιώνει αυτή την κατάσταση και να μην έχει από πού να πιαστεί. Ένα στήριγμα. Πώς να θεραπεύσει την αρρώστια, τον πόνο, τη φθορά και τον θάνατο? Θα μου πείτε, καλά, με την ανθρώπιση του Χριστού εθεραπεύθηκε η φθορά του ανθρώπινου σώματος, η αρρώστια, ο πόνος και ο θάνατος? Όχι, δεν έχουν καταργηθεί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το ζούμε, το βιώνουμε. Και τις αρρώστιες και τους πόνους και τις θλίψεις και τη φθορά και τον θάνατο. Τι συνέβηκε με τον Χριστό? Υπερβαίνουμε και τη φθορά και τον πόνο και την αρρώστια και τον θάνατο. Εκείνος που ενώνεται με τον Χριστό ξεπερνά αυτά τα πράγματα. Δεν τον καταβάλουν, δεν τον υποδουλώνουν, δεν τον εξουθενώνουν, δεν τον φοβίζουν και δεν τον καταβάλουν όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και βλέπεις έναν άνθρωπο του Θεού που είναι ενωμένος με τον Χριστό να αντιμετωπίζει τον θάνατο με θάρρος, με υπομονή, με πίστη. Δεν τον καταβάλει. Πιστεύει στην Ανάσταση. Πιστεύει στην αυθαρσία. Πιστεύει στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό και αντιμετωπίζει τον θάνατο, την φθορά και την αρρώστια με έναν τρόπο πραγματιστικό κλπ. Ενώ αυτός ο οποίος δεν ζει και δεν βρει τον Θεό, φοβάται. Μένει σε μια απογοήτευση, σε μια θλίψη κλπ. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος έλεγε ότι η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Μέσα από την ασθένεια αποκτώ αυτή την δύναμη λόγω της χάριτος του Θεού. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ότι δεν οικοδομήθηκα, λέει, τόσο με τις ασκήσεις μου, τόσο με τις νηστείες μου, με τις μετάνοιες μου, με τις αγρυπνίες μου, όσο εφελήθηκα μέσα από τον καρκίνο που πέρασα μέσα στο νοσοκομείο. Και έρχεται ο θάνατος και φεύγει κανείς ειρηνικά με μια πραότητα και μια... Θυμάμαι, ήταν μια κυρία εκεί στη Λευκοσία, η οποία έπασχε από τον καρκίνο και μου είπα να πάω να τη δω εκεί στο νοσοκομείο. Και πήγα λοιπόν να την δω και σκέφτομαι όταν πήγαινα εκεί πώς θα την παρηγορήσω. Μου είπα ότι είναι στα τελευταία της στάδια. Και τώρα πώς θα την παρηγορήσω, πώς θα την ενισχύσω. Πήγα εκεί λοιπόν και αντί να την ενισχύσω, με ενίσχυσε. Την βρήκα λοιπόν εκεί και κρατούσε έναν κομποσχήνι στο χέρι της και μία εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα στο άλλο της χέρι. Και προσευχόταν. Και έβλεπε σε έναν πρόσωπο φωτεινό, ήρεμο,
γαλήνιο και πήγα να της μιλήσω και μου λέει, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά, αλλά ξέρεις κάτι, δεσπότη μου, είμαι έτοιμη. Αλλά το λέγε με τέτοιον τρόπο, είμαι έτοιμη, ας έρθει το αεροπλάνο τώρα να απογειωθούμε. Κάπως έτσι, δεν το είπε αυτό, κάπως έτσι το συνέλαβα, ότι τώρα είμαι έτοιμη, φεύγω. Φανταστείτε τι εβίωνε μέσα της αυτή η γυναίκα με την προσευχή, με τη σύνδεσή της με τους Αγίους και αντιμετώπιζε την αρρώστια, τη φθορά, τη θλίψη και τον θάνατο. Ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν γύρω στα 45 και είχε 3 παιδάκια. Και βίωνε αυτή την κατάσταση. Και λέω, και μου λέει, τώρα που να φύγω, ξέρεις, μου λέει, τι αφήνω στα παιδιά μου? Μία παρακαταθήκη. Να μείνω κοντά στο Θεό. Και άμα είναι κοντά στο Θεό, θα τα καταφέρω. Έτσι υπερβαίνεται. Δεν καταργείται ο θάνατος. Ξεπερνιέται. Υπερβαίνεται. Και δύο και η φθορά. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας έχουμε τα Άγια Λείψανα των Αγίων, τα οποία ευωδιάζουν. Έχουμε ολόσωμα λείψανα. Τι είναι αυτό? Είναι μια μαρτυρία της υπέρβασης της φθοράς. Λόγω της αυθαρσίας των τιμίων λειψάνων και της ευωδίας του αγιασμού δηλαδή που έχουν μέσα. Τα λείψανα δεν τα έχουμε για να τα προσκυνούμε και να τρέχουμε από μοναστήρι σε μοναστήρι για να προσκυνήσουμε λείψανα όσο γίνεται περισσότερα. Ξέρετε γιατί έχουμε τα λείψανα? Για να μας υπενθυμίζουν ότι δια του Χριστού υπερβαίνεται η φθορά, ο θάνατος, η αρρώστια και η θλίψη και ο πόνος. Και ότι πρέπει και εμείς να γίνουμε Άγια Λείψανα. Μέτοχοι δηλαδή της χάριτος του Θεού. Άρα λοιπόν ο Χριστός ήρθε να θεραπεύσει το σκοτισμό του νου, την άγνοια και τη λύθη που είχαμε και τη φθορά, την αρρώστια, τον πόνο, τη θλίψη και τον θάνατο. Πώς όμως υπερβαίνονται αυτά και πώς θεραπεύονται? Αν κανείς είναι ενωμένος με τον Χριστό και βιώνει τον Χριστό. Ακούστε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Επεσκέψα το ημάς ο Θεός ο Σωτήρ ημών εξ ύψους. Αυτό είναι γεγονός. Είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και δεν εξαρτάται από τη δική μας πίστη ή αναγνώριση αν μας επισκέφθηκε και μας αποκαλύφθηκε ο Χριστός. Αυτό είναι γεγονός τετελεσμένο, πραγματικότητα και ιστορική και μυστηριακή και πνευματική. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι πώς θα βιώσουμε την παρουσία του Χριστού μέσα στη ζωή μας. Θα τελειώσω λέγοντας σας τρεις τρόπους με τους οποίους πρέπει και μπορούμε να βιώσουμε την παρουσία του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, του Χριστού μας, μέσα στη ζωή μας. Και αυτός που να τη βιώσει και θα τη ζήσει, αυτός θα θεραπεύσει και τον νου του και την άγνοιά του και θα υπερβεί την φθορά της ανθρώπινης φύσης, τον πόνο και τον θάνατο. Για να μας βοηθήσουν στο να εντοπίσουμε αυτούς τους τρεις τρόπους, θα χρησιμοποιήσουμε τρία πρόσωπα τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη γέννηση, στην ανθρώπιση του Χριστού. Το πρώτο πρόσωπο είναι ο Ιωσήφ ο Μνήστορ, ο αραβωνιαστικός της Παναγίας. Αυτός ο άνθρωπος εβίωσε το μυστήριο αυτό της παρουσίας του Χριστού μέσα από δύο καταστάσεις. Πρώτα μέσα από την υπακοή. Βλέπετε, πολλά πράγματα δεν τα καταλάβαινε με τον νου του, με τη λογική του μάλλον. Ήταν όχι παράλογα αυτά τα οποία συνέβαιναν, αυτά τα οποία αποκαλύπτοντο ενώπιον του. Ήταν υπέρλογα, πάνω από τη λογική του δηλαδή, πάνω από την ανθρώπινη λογική. Και δεν μπορούσε να τα καταλάβει με τη λογική του. Και έρχεται και του λέει ο άγγελος, θα φύγεις στην Παναγία, θα μείνεις μαζί της. Και το παιδάκι είναι εκ πνεύματος Αγίου που έχει συλληφθεί στη μήτρα της. Εν το χωρούσε η λογική του, δεν το καταλάβαινε. Και όμως λέει, εφόσον μου το λέει ο Θεός, μου το αποκαλύπτει ο Θεός, να είναι ευλογημένο, θα το κάνω. Υπακοή. Μετά λέει του, ξέρεις, τον το παιδάκι, εν ο Θεός, εν ο Μεσσίας, που ενανθρώπισε. Όμως κινδυνεύει να το σκοτώσει ο Ηρώδης. Πιάστο και πήγαινε στην Αίγυπτο. Δεν κάθεται να πει με τη λογική του. Βρε τα ευλογημένα. Για Θεός,
πια κινδυνεύει να τον σκοτώσει ο Ηρώδης και πρέπει τώρα εγώ με τα μέσα της εποχής εκείνης να ξεσηκωθώ από τη Βηθλέ να πάω στην Αίγυπτο. Μου το αποκαλύπτει ο Θεός. Μου το εντέλεται ο Θεός. Μου το λέει ο Θεός. Παραλαμβάνει το πεδίο και τη μητέρα αυτού με το άλογο του, με το γαϊδουράκι του και πάει στην Αίγυπτο. Μετά από λίγο το λέει φύγε από την Αίγυπτο και πήγαινε πίσω. Ενώ πήγαινε πίσω, όχι θα πάει εκεί, θα πάει εκεί. Πάει στην Ναζαρέτ. Εντάξει. Θα είναι ευλογημένο. Μέσα δηλαδή από την υπακοή. Ο άνθρωπος ο οποίος υπακούει στο θέλημα του Θεού, δέχεται ως αποκάλυψη του Θεού τον νόμο, τον λόγο του Θεού, αυτός μπορεί να βιώσει μέσα του το μυστήριο της ενανθρώπισης του Θεού λόγου. Αλλά ο Ιωσήφ είχε ακόμα κάτι άλλο. Διαβάστε το Ευαγγέλιο να δείτε. Μιλά πουθενά. Βγάζει έστω και μία λέξη από το στόμα του. Ζει σε απόλυτη σιωπή, σε απόλυτη ησυχία. Ζει και σε εξωτερική ησυχία και την εσωτερική ησυχία. Απομακρυσμένος από θορύβους, από συγχύσεις ανθρώπινες, δεν αναμειγνύεται με κοσμικές καταστάσεις κλπ. Να πηγαίνει δεξιά, αριστερά κλπ. Ζει σε μια ησυχία. Μακριά από τους θορύβους. Αλλά και μέσα του υπάρχει ησυχία. Δεν τον ταράζουν οι λογισμοί του, τα πάθη του. Δεν υπάρχει σύγχυση μέσα του. Υπάρχει ειρήνη, γαλήνη, ηρεμία. Και αυτός ο οποίος ζει την εξωτερική και την εσωτερική ησυχία μπορεί να ακούσει, να συλλάβει τα μηνύματα του Θεού. Μπορεί να στρέψει το κάτρωπτρο του νου του και να πιάσει τα μηνύματα του Θεού που τα στέλνει στους ανθρώπους. Διαφορετικά, μέσα στους θορύβους, στις σύγχυς, στις κοσμικές και εμπαθείς καταστάσεις, δεν μπορεί ο άνθρωπος να συλλάβει τα μηνύματα και δεν μπορεί να ζήσει και να βιώσει την παρουσία του Θεού. Άρα λοιπόν από τον Ιωσήφ παίρνουμε ως μέσο βίωσης της ενανθρώπισης του Χριστού την υπακοή και την ησυχία. Το άλλο πρόσωπο το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην γέννηση του Χριστού και πρωταρχικότατο ρόλο είναι η Παναγία μας. Τι παίρνουμε από την Παναγία μας? Το πρώτο που παίρνουμε από την Παναγία μας είναι ότι έδωσε ολόκληρο τον εαυτόν της στον Θεό. Με αυτή την καθαρότητα την εσωτερική, αυτή την αγνότητα των λογισμών, αυτή την όλη κατάσταση την οποία ζούσε, αυτή την πνευματική ζωή, αυτή την πίστη την οποία είχε, επροσέφερε τον εαυτόν της εις τον Χριστό. Κέντρον της ζωής της έγινε ο Χριστός. Προσέξτε μια λεπτομέρεια. Σήμερα οι πρώτες κυρίες, δηλαδή οι σύζυγοι των προέδρων των κρατών, των κυβερνήσεων των διαφόρων κρατών, πώς επιβεβαιώνουν ότι είναι οι πρώτες κυρίες? Με το να κάνουν κοινωνικές, φιλανθρωπικές και άλλες εκδηλώσεις. Το να είναι πρόεδροι σε κάποια φιλανθρωπικά, κοινωνικά ή άλλως πως συμβούλια. Με το να κάνουν διάφορες δεξιώσεις κλπ. Επιβεβαιώνουν ότι είναι η πρώτη κυρία του κράτους, το οποίο ο σύζυγός της κυβερνά. Η Παναγία μας, αν έχετε προσέξει και από τα Ευαγγέλια, δεν χρησιμοποίησε κανένα τέτοιο μέσο ανθρώπινο, κοινωνικό, φιλανθρωπικό, για να προβληθεί ως η όντως κυρία, η κυρία των αγγέλων, η μητέρα του Θεανθρώπου Χριστού. Τι είναι αυτό την οποία την προέβαλε και την καθιέρωσε ως την πρώτη κυρία ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες του κόσμου? Η σχέση της με τον Χριστό. Το ότι είχε κέντρο της ζωής της τον Χριστό. Το ότι ζούσε πνευματική και μυστηριακή ζωή και ήταν ενωμένη κατά χάρη με τον Θεό. Αυτή η οποία ήταν υπάκουη στο θέλημα του Θεού. Αυτή η οποία ζούσε τον Χριστό. Ουδέποτε πήγε να πει είμαι η μητέρα του διδασκάλου, του Ιησού. Ουδέποτε. Αυτό που την καθιέρωσε και την προέβαλε ήταν η βίωση, η μυστηριακή, η πνευματική της διδασκαλίας του Χριστού. Άκουγε τα λόγια του Χριστού και τι έκανε? Τα διατηρούσε μέσα στην καρδιά της. Μελετούσε το λόγο του Θεού, όχι επιφυνακά από πάνω.
τα διατηρούσε μέσα στην καρδιά της. Τα σκεφτόταν. Πώς θα τα ζήσω, πώς θα τα βιώσω. Άρα λοιπόν και εμείς, μέσα από αυτό το δόσιμο στον Χριστό, με το να έχουμε κέντρο τη ζωή μας στον Χριστό, το να ακούμε το λόγο Του και να το συντηρούμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας, το να ζούμε μυστηριακή και πνευματική ζωή, αυτό κάνει τη ζωή μας χριστοκεντρική και βιώνουμε τη γέννηση του Χριστού. Και υπάρχει και τέλος ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο έπαιξε κάποιο ρόλο στη γέννηση του Χριστού. Ο Ηρώδης. Ο Ηρώδης λοιπόν, μόλις επήγαν οι μάγοι και του είπαν, εμάθαμε καθοδηγούμενοι μέσα από το αστέρι ότι στην πόλη σου ένα γεννηθεί ένας βασιλιάς, εταράχθη. Τι είναι αυτό που, που του προκάλεσε εσωτερική ταραχή και σύγχυση και αναστάτωση και όλη αυτή την έξαρση του θυμού και της μανίας. Άρχισαν τα πάθη, τα οποία ήταν φουριασμένα μέσα στην καρδιά του, να τον κυριεύουν της φιλοδοξίας, της καινοδοξίας, του εγωισμού, της κακίας, του φθόνου, της ζήλιας, της αντιπάθειας, της μισικακίας. Όλα αυτά τα ριζωμένα μέσα στην καρδιά του. Και δεν μπορούσε αυτή την αποκάλυψη που του έκανε ο Θεός. Ποιος είναι που στείλε τους μάγους εις τον Ηρώδη? Είναι ο Θεός που τους έστειλε για να του κάνουν τέτοια αποκάλυψη. Αλλά λόγω των παθών, λόγω του σκοτασμού, λόγω της σύγχυσης που υπήρχε μέσα του, δεν μπορούσε να δει καθαρά και να αντιληφθεί την αλήθεια και να ζήσει και να βιώσει την χάρη του Θεού. Με αποτέλεσμα να πάει να σφάξει τις 14.000 των νηπίων και να κάνει όλα αυτά τα κακά τα οποία έκανε και να καταστρέψει. Άρα λοιπόν, ένας ο οποίος είναι κυριευμένος από τα πάθη, δεν μπορεί να βιώσει τον Θεό, δεν μπορεί να δεχθεί μέσα του την αποκάλυψη του Θεού, δεν μπορεί να τον επισκεφθεί εξ ύψους ο σωτήρι μόν και να δει το φως το της γνώσεως. Άρα αυτός είναι ο πλούτος της θεολογίας τον οποίο αποκομίζουμε μέσα από τη γέννηση του Χριστού. Και πρέπει όχι απλώς να ξέρουμε ότι εγεννήθη ο Χριστός, αλλά πρέπει να βιώσουμε τη γέννηση του Χριστού μέσα από αυτούς τους τρεις τρόπους τους οποίους αναφέραμε. Εύχομαι να μας βοηθήσει ο Θεός να το πετύχουμε.